στην κατανόηση από τις εργοδοτικές οργανώσεις του δίκαιου των διεκδικήσεων, της ΓΕΣΕ για αύξηση μισθών, ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας, περιορίστηκε η πρώτη συνάντηση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Για το θέμα μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών, τη ΣΕΒ, του ΓΕΣΕΒΕ και τα λοιπά, των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων όλων των βιομηχανών, και το αποτέλεσμα το οποίο, η πρώτη κουβέντα που έγινε βασικά ήταν στο βασικό μισθό. Η ΓΕΣΕ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο λέει ότι πρέπει να ανέβει στο 800 ευρώ βασικός μισθός, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουν και αναλογικά τι αύξηση θα πάρουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Φυσικά θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν και είναι και πολλά τα θεσμικά αιτήματα τα οποία έχει βάλει η ΓΕΣΕ, τα οποία θα τα συζητήσουν και αυτά. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μετά από συζητήσεις θα καταλήξουμε γύρω στο τέλη Φλεβάρι με αρχές Μάρτη να έχουμε ένα αποτέλεσμα, μια σαφή εικόνα. Πού θα πάμε. Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις. Τα 800 ευρώ δεν τα δέχονται σε πρώτη φάση. Τώρα θα δούμε με τις διαπραγματεύσεις. Πάντως εμείς ετοιμαζόμαστε και για κινητοποιήσεις και πιστεύω τέλος μέσα στο Φλεβάρι θα έχουμε και απεργία. Και πρόεδρε, ο Μηχιάνος λέει τέλος στην προώρηση να του δώσει. Ναι, η τάξη, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Από εκεί πέρα δεν νομοθετεί αυτή. Εμείς νομοθετούμε. Δηλαδή η κάθε κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και νομοθετεί αυτή. Το πόσο τα όρια ηλικίας και όλα αυτά. Φυσικά με τις προώρες συνταξιοδοτήσεις υπάρχει πρόβλημα. Αυτά θα συζητηθούν. Γι' αυτό υπάρχουν η επιστημονική ομάδα της ΚΕΣΕ που κάθονται στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση και συζητάνε αυτά τα πράγματα για το ασφαλιστικό. Πιστεύω ότι θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Εμείς είμαστε σε αναμονή. Δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα απόφαση για οτιδήποτε εάν δεν τελειώσει ο διάλογος. Μόλις ολοκληρωθεί ο διάλογος, θα πάρουμε και εμείς τις αποφάσεις μας. Μετά με όρια ηλικίας για συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε, για τα όρια ηλικίας είπαμε ότι δεν τα συζητάμε. Όρια ηλικίας, ύψος συντάξεων, δεν το συζητούμε καν. Εμείς είμαστε σε αυτά ξεκάθαροι και η ΓΕΣΕΕ και τα συνδικάτα όλα και λέμε δεν συζητάμε τέτοια προοπτική. Το ασφαλιστικό πιστεύω ότι θα βρει τη λύση του με άλλες μορφές χρηματοδότησης. Όπως υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη της ΓΕΣΕΕ η οποία δεν θα την βάλει στο τραπέζι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια ηλικίας. Και το άλλο είχε πρώτα το μάθατε ότι ο Σύλλογος Καθαριστών Ελλάδος καθαρίστηκε γενικά σε όλη την Ελλάδα. Θα πληρωθούν είναι κάπου χιλιάδες γυναίκες. Θα πληρωθούν, δεν θα πληρωθούν πια από τους εργοδότες, αλλά από το ΙΚΑ. Το μισθό τους. Ναι, αυτό το πράγμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Έγινε μία αυτή, αλλά εγώ ακόμα δεν έχω κάτι σαφέστατο εδώ χάμου να μπορώ να πω για τις καθαρίστριες. Γιατί είναι ακόμα σε μία αυτή ότι συζήτηση η οποία λένε θα όχι θα πληρωθούν έτσι, όχι θα πληρωθούν αλλιώς. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί η χρυσή τομή και δεν θα έχουμε πρόβλημα.